Γεια σας, είμαι ο Τζιμ 5 και αυτό είναι το πέμπτο μάθημα προγραμματισμού σε Python. Λοιπόν, επειδή αυτό, αυτά εδώ τα μαθήματα είναι στα ελληνικά, υποθέτω ότι πολλοί από σας θα θέλετε ε, να γράφετε όχι μόνο στα αγγλικά, αλλά και στα ελληνικά. Λοιπόν, υπάρχει ένας τρόπος να το κάνουμε αυτό ε, και δεν είναι να πάμε να γράψουμε κατευθείαν στα ελληνικά Γιατί ε, Υπάρχει ένα πρόβλημα ε, Υπάρχουν Για μας τώρα Μας αφορούν δύο τύποι ε, Κειμένου Υπάρχει Το κείμενο που είναι μόνο οι, οι Οι αγγλικοί Οι λατινικοί χαρακτήρες Και υπάρχει και το Unicode κείμενο Που είναι όλοι οι χαρακτήρες Ουσιαστικά οι οποίοι έχουν και τόνους και χρησιμοποιούνται ας πούμε όπως, η, η, όπως, τα γαλλικά ας πούμε, που έχουν τόνους ή τα γερμανικά. Ε, αυτά, για αυτά χρειαζόμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε στην αρχή του αρχείου μας, του Python αρχείου μας και να γράψουμε το εξής. Αυτό παρόλο που είναι comment δεν θα αγνοηθεί από τον ε, compiler και θα του πει ότι ε, πρέπει να, να, να συμπεριλάβει και unicode χαρακτήρες στο συγκεκριμένο αρχείο. Ας το δοκιμάσουμε λοιπόν. Πάμε στην κονσόλα μας. Τα σβάζουμε πρώτα. Πάμε στην κονσόλα μας και... Όπως βλέπετε, μας βγάζει το μήνυμα που βάλαμε στα ελληνικά. Ε, τώρα, ας ε, δούμε κάποια παραπάνω πράγματα. Ε, καταρχάς, ας δούμε κάτι που είναι αρκετά ενδιαφέρον και ίσως πολύ από σας το περιμένετε είναι το πώς να παίρνουμε δεδομένα από τον χρήστη. Γιατί μέχρι στιγμής δουλεύαμε με μεταβλητές και δεδομένα που εμείς οι ίδιοι βάζαμε. Τώρα ας δούμε πώς θα πάρουμε ε, δεδομένα από τον χρήστη. Ε, θα φτιάξουμε μια μεταβλητή. Ας την ονομάσουμε καλύτερα NAM για να Βγάζει πιο πολύ νόημα το όνομά τη, έχει Ε, Γενικώ ό,τι κάνετε και αφορά μεταβλητές, σχόλια, τα πάντα, καλό είναι να προσέχουμε να είναι, να είναι κατανοητά και από άλλου. Και αν δεν δουλεύετε σε κάποιο project στο οποίο συμμετέχουν κι άλλοι, τότε να είναι κατανοητά από εσά γιατί μπορεί να δουλέψετε έναν κώδικα κάποια στιγμή και να επανέλθετε σε αυτόν μετά από ένα-δύο χρόνια, ξέρω εγώ. Οπότε δεν θα θυμάστε κάποια πράγματα. Οπότε καλό είναι να αφήνετε ε, να, να, καταλαβαίνει ο άλλος τι σημαίνει ο κώδικα σας. Λοιπόν, ας δούμε όμως πώς μπορούμε να πάρουμε input από το χρηστή. Ε, η εντολή είναι η εξής. Επίσης κάτι άλλο που θα ήθελα να σημειώσω εδώ και θα το δούμε επίσης και αργότερα ε, οπότε μην αγχωθείτε αν δεν το καταλαβαίνετε τώρα είναι ότι ό,τι μπαίνει μέσα στις παρενθέσεις ας πούμε αυτού εδώ του raw input λέγεται παράμετρος. Το raw input είναι μια συνάρτηση και συναρτήσεις θα μάθουμε αργότερα πώς τα φτιάχνουμε γιατί μπορούμε να φτιάξουμε και δικές μας. Ε, λοιπόν, η παράμετρος που παίρνει το raw input είναι, ε, δεν είναι υποχρεωτική και αν βάλουμε τελικά μία παράμετρο είναι το μήνυμα που θα δίνουμε στο χρήστη ε, για να μας βάλει αυτό που θέλουμε. Καλό είναι να του δίνουμε ένα μήνυμα για να ξέρει τι να μας βάλει. Τώρα εμείς που γράφουμε το πρόγραμμα και εμείς θα το εκτελέσουμε τώρα, για τώρα ε, δεν χρειαζόμαστε να ξέρουμε, να έχουμε ένα μήνυμα εκεί πέρα γιατί ξέρουμε τι θέλουμε να βάλουμε αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πιο όμορφο, είναι καλύτερο επίσης κάτι άλλο ε, θα ασχολούμαστε με την κονσόλα μέχρι να τελειώσουμε τα βασικά για την python και μετά θα αρχίσουμε να κάνουμε και πράγματα, θα αρχίσουμε να κάνουμε προγράμματα που έχουν δικά τους παράθυρα κουμπιά, τα πάντα ας γράψουμε όμως Όπως βλέπετε έβαλα ένα κενό μετά την αρκατελία, γιατί ε, το, ο αριθμός που θα βάλει ο χρήστης μετά ε, αν δεν έβαζα κενό θα γράφονταν εδώ. Και προτιμώ να έχει ένα κενό μπροστά έτσι ούτε ώστε να είναι πιο όμορφο. Ε, επίσης κάτι άλλο για να το ψάξετε εσείς θα βάλω αυτό εδώ και θέλω να το ψάξετε να μου πείτε γιατί το βάζω στα σχόλια και επίσης να μου πείτε τι πρόβλημα μπορεί να προκαλέσει αυτό αν μπορείτε να το σκεφτείτε έχουμε λοιπόν τον αριθμό μας εδώ πέρα βέβαια όπως καταλαβαίνετε ε, δεν ελέγχουμε άν ο χρήστης θα δώσει τριψήφιο αριθμό αλλά θα, θα βρούμε τρόπο να το κάνουμε αυτό αργότερα Δεν μας ενδιαφέρει τώρα τόσο πολύ αυτό Θα το αφήσουμε αυτό Αυτό θα είναι ε, ευθύνη του χρήστη Λοιπόν, έχουμε τον αριθμό μας Και θα χρησιμοποιήσουμε λίγο ε, Τη διαίρεση που έδειξα σε προηγούμενα μαθήματα Και ας πούμε ότι έχουμε, θέλουμε να χωρίσουμε τον αριθμό μας στη ψηφία Έχουμε το ψηφίο 1 Το οποίο είναι ο αριθμός το απόλυτο πηλούκο του αριθμού 2%. Το, επειδή δουλεύουμε με τρία ψηφία, θέλουμε μία μεταβλητή για να κρατήσει τα δύο ψηφία και είναι, τα δύο τελευταία ψηφία είναι αριθμό. Ε, το, α... το ακέραιο ε, υπόλοιπο της διέρεσης του αριθμού 2%. Ε, τώρα το ψηφίο 2 είναι το ακέραιο επιλύκωτο της διέρρησης του των δύο ψηφίων δια δέκα και το ψηφίο 3 είναι το ακέραιο υπόλοιπο των δύο ψηφίων δια δέκα. Ε, εδώ πέρα, λοιπόν, θα φτιάξουμε έναν αριθμό που θα είναι ο αριθμός ανάποδα ο οποίος θα είναι το τρίτο ψηφίο επί 100 συν το δεύτερο ψηφίο επί 10 συν το πρώτο και θα δούμε τι κάνει αυτό και ας το τυπώσουμε με αυτά που μάθαμε νωρίτερα Και ας δοκιμάσουμε να τρέξουμε το πρόγραμμά μας. Βλέπουμε ότι το πρόγραμμα μας ζητάει ένα, ένα τριψίσιο αριθμό και σταματάει, δεν συνεχίζει την εκτέλεσή του μέχρι εμείς να βάλουμε κάτι. Ας βάλουμε λοιπόν 243. Και όπως βλέπετε μας αντιστρέφει τα ψηφία του αριθμού. Με τη διαδικασία που είπαμε νωρίτερα, την οποία θα εξηγήσω και τώρα. Έχουμε τον αριθμό μας και το πρώτο του ψηφίου τι είναι? Το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού 200. Δοκιμάστε το και μόνοι σας αυτό στο χαρτί και θα δείτε πόσο εύκολα βγαίνει όταν διαιρούμε με πολλαπλάσια του 10, ε, τα, τα οποία έχουν ε, ε, μηδενικά ανάλογα με, το, ανάλογα με το πλήθος των ψηφίων του αριθμού ας πάμε να εξηγήσουμε λοιπόν πώς γίνεται να πάρουμε ξεχωριστά τα τρία ψηφία ενός τριψηφίου αριθμού. Λοιπόν, εστω ότι ο αριθμός μας είναι ο 651. Αν τον διαιρέσουμε δια 100, τι θα πάρουμε; 6. Βλέπετε λοιπόν, εδώ έχουμε 6. Εδώ έχουμε 6, το οποίο είναι το πρώτο ψηφίο. Και εδώ έχουμε 51, το οποίο είναι το υπόλοιπο. Αυτό συμβαίνει πάντα, με όποιον αριθμό και να το δοκιμάσετε. Ας δούμε λοιπόν τώρα πώς θα χωρίσουμε τον δεύτερο αριθμό. Έχουμε λοιπόν στην ε, μεταβλητή help που μας βοηθάει ...μιας και έχουμε να κάνουμε με αριθμό μεγαλύτερο από διψήφιο... που έχει περισσότερα από δύο ψηφία. Ε, έχουμε λοιπόν το 51. το διαιρούμε δια 10 αυτή τη, αυτή τη φορά μιας και τα ψηφία του είναι 2 και αν διαιρέσουμε το, το 51 δια 10 παίρνουμε ακέραιο πηλίκο 5 Και υπόλοιπα Ξανά το πηλίκο είναι το πρώτο ψηφίο. Και το υπόλοιπο είναι το δεύτερο ψηφίο. Όπως βλέπετε έχουμε καταλήξει με τρεις μεταβλητές ψ1, ψ2, ψ3, οι, οποίες, η καθεμία από τις οποίες κρατάει ένα από τα τρία ψηφία. Και μετά αυτά τα τρία ψηφία μπορούμε να τα χειριστούμε όπως θέλουμε εμείς. Πίσω στην Python λοιπόν, ε, κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι όπως ίσως μπορείτε να καταλάβετε είναι ότι δεν μας χρειάζεται η μεταβλητή να με reversed. Μπορούμε πολύ απλά να κάνουμε το εξή. Μπορούμε να κάνουμε αυτό και η πράξη θα γίνει εδώ μέσα. Βέβαια, ίσως είναι πιο δύσκολο να το διαβάσουμε με πιο πολύπλοκες πράξεις, αλλά τώρα νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ε, τέλος, θα ήθελα να πω το εξή. Παρόλο που, όπως βλέπετε, υπάρχει τρόπος να γράφουμε στα ελληνικά στην Python, δεν θα το πρότεινα και θα πρότεινα να, να συνηθίσετε να γράφετε στα στα αγγλικά, ακόμα και αν θέλετε να γράψετε ελληνικά, να γράφετε στα αγγλικά. Και αυτό γιατί το να χρησιμοποιούμε Unicode ε, δημιουργεί προβλήματα. Γιατί δεν είναι συμβατό με όλες τις βιβλιοθήκες της Python και όπως θα δείτε αργότερα δεν μπορούμε να, να αρκεστούμε στη στάνταρ βιβλιοθήκη της. Χρειαζόμαστε και άλλα πράγματα. Επομένω, θα πρότεινα όσο μπορείτε να χρησιμοποιείτε όχι Unicode, αλλά μόνο την λατινική αλφάβητο. Ε, επίσης, κάτι άλλο, αν δοκιμάσετε το raw input στην Python 3, θα σας δώσει ένα λάθος. Ε, όπως είχα πει στην αρχή, η Python 3 έχει σε πολλά, σε πολλά πράγματα διαφορετική σύνταξη. Ας πούμε, στην Python 3 το raw input έχει γίνει input. Και από εδώ και πέρα δεν θα, δεν θα δείχνω οποιαδήποτε διαφορά. Εάν έχετε κάποιο λάθος, μπορείτε να πάτε να το ψάξετε και να το βρείτε. Ε, αλλά και πάλι εγώ προτείνω την 2 ε, ε, Python γιατί έχει συμβατότητα με περισσότερες βιβλιοθήκες. Αυτά λοιπόν για το σημερινό μάθημα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Ε, αν σας άρεσε κάντε like και subscribe για να ενημερωθείτε όταν θα βγουν καινούργια επεισόδια και αυτά από μένα. Δοκιμάστε να φτιάξετε δικά σας προγράμματα, δοκιμάστε να φτιάξετε το ίδιο πρόγραμμα με τετραψήφιο και θα τα πούμε την άλλη φορά μόλις έχετε εξοικειωθεί.